κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη βράδυ, 18 Απριλίου, και ευθύς αμέσως ξεκινάει η εκπομπή Πολιτικές Χωρίς Σύνορα του Union Channel. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει σχέση με τον πολιτισμό αλλά και την ιστορία του τόπου μας. Αναφέρομαι στην Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων, την αρχαιότερη σε όλη την Ελλάδα, αφού ιδρύθηκε την 1η Μαΐου του 1816 από τον Ιταλό αρχιμουσικό τον Μάρκο Μπανταγγέλ. Και βεβαίως για τον λόγο αυτό έχουμε σήμερα καλεσμένους οι οποίοι θα μας δώσουν τα φώτα τους για να δούμε πού βρίσκεται η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων σήμερα. Μαζί μας λοιπόν είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων 1816, όπως έχει συμπληρωθεί τώρα το όνομα, η κυρία Μάρο Ραψουμανίκη. Καλησπέρα κύριε Ραψουμανίκη, ευχαριστώ που ήρθατε. Ο γραμματέας της Φιλαρμονικής του Δήμου, ο κύριος Γιάννης Μπελέρης. Καλησπέρα κύριε Μπελέρη. Καθώς και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Σάκης Νέγκας. Καλησπέρα και εσάς κύριε Νέγκα. Βεβαίως άλλαξα λίγο την ιεραρχία κύριε Νέγκα, όπως είδατε, αλλά πρώτα ξεκινάμε από τις κυρίες, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι συμφωνείτε. Λοιπόν, κύριε Ραψουμανίκη, ξεκινώντας από εσάς, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την πραγματικά πλούσια ιστορία αυτής της Φιλαρμονικής. Και βεβαίως να συνδέσουμε το παρόν με το σήμερα, θα έλεγα. Να δούμε δηλαδή τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και πού βρισκόμαστε στην παρούσα φάση. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ την πάντα από τον καιρό που ήταν ο σύζυγός μου στο πρώην Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής. Αναστόπουλος. Ναι. Είχαμε ζήσει από κοντά κάποια γεγονότα. Είδαμε ότι είχε φτάσει σε σημείο μηδέν η πάντα, με πολύ λίγα άτομα. Γίνανε κάποιες προσπάθειες. Φέραμε κάποια παιδάκια, αυτά τα παιδάκια που βλέπετε και με τη βοήθεια του Μαλλιά, του μαέστρου μας, φτάσαμε σε ένα καλό αριθμό για τα δεδομένα τα σημερινά. Πόσα παιδιά έχουμε τώρα? Συνολικά όλα τα άτομα είναι γύρω στους 45 άτομα. Τα περισσότερα όμως από αυτά είναι παιδάκια, όπως βλέπετε και εσείς όταν παρακολουθείτε τις. Εμείς τώρα στηρίξαμε και οι μαμάδες που παρακολουθούσαμε όλη αυτή την πορεία και φέρναμε τα παιδιά μας, νιώσαμε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για την προστασία της Φιλαρμονικής και να πάει και ένα βήμα παραπέρα. Με μουσικούς και μέλη της Φιλαρμονικής ιδρύσαμε το Νοέμβριο του 2011 το σύλλογό μας, ο οποίος έχει μόνο σκοπό την προώθηση της Φιλαρμονικής, το καλύτερο μέλλον της, το να έρθουν περισσότερα παιδάκια, να ακουστεί και παλιά μέλη τα οποία. Άρα, εσείς κύριε Ραψουμανίδη, ουσιαστικά βάλατε μια βάση, μια οργάνωση, μια θα βάση, λέγαμε. Μια αρχή, για μια να αρχή. Ξέρει και ο γονέας που έχει το παιδί του και θέλει να το στείλει έτσι, να μάθει έτσι, μουσική. Ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα σύλλογο, ότι ενδιαφέρεται, έτσι. Ότι δεν είναι τα πράγματα στην τύχη του αφημένα. Όχι. Και ότι στηρίζουμε. Και θα στηριχθούν και τα παιδιά του αύριο μεθαύριο. Θέλουν να κάνουμε ένα μικρό μουσικό σχολείο. Εμείς έτσι το έχουμε ονειρευτεί. Και έτσι θέλουμε να βγει προς τα έξω. Και αυτό το έργο θέλουμε από εδώ και μπρος να κάνουμε και να προσφέρουμε και στο Ζακυνθινό λαό και σε όλους. Δηλαδή αυτό που αξίζει. Η μπάντα είναι ένα μουσικό σχολείο. Από εκεί βγαίνουν, έχουν και μεγάλη μουσική, όπως γνωρίζετε κι εσείς, από την μπάντα την παλιά. Γιατί να μην ισχύει αυτό και σήμερα και να το δυναμώσουμε, να γίνει δηλαδή σε καλύτερη βάση. Μέχρι τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν, είστε ικανοποιημένοι? Εντάξει, έχουμε πρόβλημα με τη στέγασή μας. Είναι βασικό πρόβλημα αυτό. Αν δεν έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, να φτιάξουμε άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι κάποια παιδάκια, γίνεται μια προσπάθεια, κρατάμε ένα επίπεδο, αλλά το επίπεδο αυτό δεν κρατιέται με την προσπάθεια τη δικιά μου, την προσπάθεια του παιδιού. Πρέπει να μπουν και άλλα μέλη μέσα, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι που ήταν παλιά στη Φιλαρμονική, να έχει ένα πρόσωπο Φιλαρμονική, να κατεβαίνει κάτω και να βλέπεις Φιλαρμονική, όπως βλέπεις στα άλλα Ιόνια νησιά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εγώ, εντάξει, έχουμε βάλει τη βάση, ευελπιστώ ότι θα μας βοηθήσουν όλοι, έχουμε και τη στήριξη. Θέλουμε να πιστεύουμε και του Δημάρχου και του Άκη του Λαδικού. Αυτό. Κύριε Μπελέρη, εσείς τι λέτε για τη Φιλαρμονική? Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ότι, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι η αρχαιότερη Φιλαρμονική. Αφού, άμα σκεφτούμε ότι το 1816 δεν ήταν η Ζάκυνθος στην Ελλάδα, άρα είναι προένωσης. Είναι αρκετά παλιά. Είχε πάρει μέρος στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1896. Έτσι, βέβαια. Πολλές φορές με είχε εκπροσωπήσει το νησί και σε εκδηλώσεις έξω από τη Ζάκυνθο, και ότι είχε βγάλει και αρκετά σπουδαία ονόματα μουσικούς που διαπρέψανε σε άλλους χώρους. Δηλαδή, μη συνθέτες όπως και ο Ξένος, όπως και ο Βισβάρδης, όπως και άλλοι, πριν γίνουν τα ονόματα που γίνανε, περάσαν από τη Φιλαρμονική. Οπότε τη αξίζει ένα καλύτερο. Και αυτό κάτι λέει, κύριε Μπελέρη. Αυτό λέει πολλά. Βγήκαν σπουδαίοι μουσικοί, σπουδαίοι άνθρωποι.
Και αυτό καταλήγει, και αυτό χρειάζεται και στήριξη στην παρούσα φάση. Που ίσως θα το επισήμανε και ένα ψωμανίκι, ότι όσο περισσότερος κόσμος μπει σε αυτό το, αυτή τη συλλογική προσπάθεια που εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή, τόσο το καλύτερο θα είναι για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό θέλουμε και εμείς, να συσπηρώσουμε έναν κόσμο που ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά του τόπου μας και να προχωρήσουμε λίγο μπροστά. Γιατί νομίζουμε ότι η Ζάκυνθος θα αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ζάκυνθος δεν είναι μόνο ο τουρισμός και τα κρουαζιερόπλια, έχει πίσω της και ένα πολιτισμό. Και να σου πω κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι η Ζακυνθινή, βλέποντας τη φιλαρμονική του Δήμου, συγκεκριμένα του Δήμου Ζακυνθίων, να συμμετάσχει στην παρέλαση, ας πούμε, ή σε κάποιες άλλες κορυφαίες εκδηλώσεις ή κάποιες συναυλίες που δίνονται κατά καιρούς, νομίζω ότι νιώθει και λίγη υπερηφάνεια μέσα του. Και υπερηφάνεια ότι δείχνει. Ο τόπος μας έχει την αρχαιότητα της φιλαρμονικής και ότι συνεχίζεται αυτή και, η και στις εκδηλώσεις, στις συναυλίες, ας πούμε, που, έχουμε που διοργανώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και εκτός Ελλάδος, βεβαίως. Και εκτός. Αλλά και εδώ η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Έρχεται ο κόσμος, θέλει να ακούσει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι κάποιος πρέπει να του τα δώσει αυτά. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή? Ο Σύλλογος έχει γύρω στα 40 μέλη. 40 μέλη. Μικρός αριθμός. Μικρός αριθμός. Εμείς ξεκινήσαμε με γονείς των παιδιών και με μουσικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν έχει το παιδί του να παίζει στη φιλαρμονική δεν μπορεί να γίνει. Και προφανώς μπορεί να έρθει κάποιος στο σύλλογο ο οποίος δεν έχει και σχέση με τη μουσική μέχρι σήμερα. Όχι, βέβαια. Και εμείς εντάξει, δεν είμαστε μουσικοί. Αλλά έχουμε την, αγαπάμε τη μουσική και εντάξει, αγαπάμε. Το ενδιαφέρον που λέμε. Και έχουμε και ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Αντιπρόεδρε, κύριε Νέγκα, τι λες εσύ? Κύριε Γκόγκο, εγώ ξέχασα να σας πω προηγουμένως ότι έχω άλλη μια ιδιότητα. Είμαι μουσικός εν ενεργεία. Και είμαι μουσικός εν ενεργεία στην παλιότερη φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων, Ζακύνθου τώρα. Από το 1978. Έχω λοιπόν περάσει από πάρα πολλούς δημάρχους, από πάρα πολλούς μαέστρους. Έχω περάσει από καλές εποχές στη φιλαρμονική μας. Έχω περάσει και από δύσκολες. Τώρα είμαστε σε καλή ή σε δύσκολη εποχή? Η αλήθεια είναι ότι τώρα η φιλαρμονική μας ανακάμπτει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια και του Δήμου, μπορώ να πω. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις σαν σύλλογος αλλά και σαν φιλαρμονική με το Δήμο και με την παρούσα διοίκηση αλλά και με την προηγούμενη. Ο Δήμος προσπαθεί με ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσει. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από το σύλλογο που έχουμε ιδρύσει, όπως σας είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, και πιστεύω ότι είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Βέβαια, επειδή το φυτώριό μας είναι μικρά παιδιά, επειδή τα παιδιά έχουν πολλά στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή, έχουν μαθήματα, έχουν σχολεία, έχουν φροντιστήρια, έχουν και τη φιλαρμονική, η οποία φιλαρμονική δεν είναι μόνο το μάθημα ή οι πρόβες, είναι και οι υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες είναι πάρα πολλές οι οποίες κάνει η φιλαρμονική μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή. Με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να θέλουν να έρθουν, κάποια παιδιά να το σκέφτονται, γιατί πραγματικά ο χρόνος που αφιερώνουν όλα τα παιδιά, είτε μικρά είτε μεγάλα στη φιλαρμονική, είναι αρκετά μεγάλος. Νομίζω όμως ότι το πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ανάλογα και με τις ανάγκες που έχουν αυτοί που θέλουν να έρθουν, έτσι δεν είναι? Ή είναι φίξη ώρες και δεν αλλάζει? Το πρόγραμμα των μαθημάτων αλλά και των προβών είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες, οι περισσότερες που είναι του Δήμου ή της περιφέρειας, είναι πάλι συγκεκριμένες. Και υπάρχουν και κάποιες έκτακτες υπηρεσίες που υποχρεωτικά πρέπει να τις ακολουθούν όλοι οι μουσικοί, εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος των μουσικών. Να πω, κύριε Νέγκα και κύριε Ραψουμανί και κύριε Μπελέρη, ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Πανταζή Κυρολίβαν, ο οποίος είναι πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας. Και βεβαίως θα μάθουμε και τον τρόπο λειτουργίας, αν θέλετε, αυτής της φιλαρμονικής. Εγώ είχα την δυνατότητα και την ευκαιρία, αν θέλετε, να επισκεφθώ το χώρο τους και, και το Ισίδη Λευκάδας πριν 6 μήνες. Και μπορώ να σας πω λοιπόν ότι η φιλαρμονική συγκεκριμένη έχει το δικό της κτίριο. Βεβαίως εξωτερικά δεν είναι τόσο εμφανίσιμο, αν θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στον ιστορικό χώρο υπάρχει και μουσείο της Φιλαρμονικής Λευκάδος με παλιές φωτογραφίες, με παλιές στολές, με παλιά κράνη. Και υπάρχει και ένας πολύ αξιόλογος συνεδριακός, θα λέγαμε, χώρος, εκεί δηλαδή που γίνονται οι πρόβες αυτής της φιλαρμονικής. Και πραγματικά η εικόνα που αποκομίζει κάποιος, βλέποντας κυρίως το μουσείο της συγκεκριμένης φιλαρμονικής, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, σου δίνει την εικόνα ότι εκεί γίνεται δουλειά. Ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, ότι εκεί υπάρχει οργάνωση, ότι εκεί υπάρχει μια βάση. Διότι και η φιλαρμονική της Λευκάδας είναι αρκετά παλιά, βεβαίως όχι σαν τη δικιά μας, δεν είναι παλαιότερη από τη φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων, αλλά ίσως εκείνη να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς σε ό,τι αφορά και το κτίριο αλλά και το μουσείο το οποίο διαθέτουν. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον, όπως το έζησα εγώ από κοντά τουλάχιστον.
Δεν ξέρω, κύριε Μπελέρη, αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω. Συμφωνώ. Συμφωνώ και γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικιά μας φιλαρμονική είναι η στέγαση. Εντάξει, όπως ξέρετε, τώρα οι πρόβες γίνονται στο φουαγέ του πνευματικού κέντρου, εκεί που σήμερα είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Και επειδή η αίθουσα αυτή διατίθεται και για άλλες εκδηλώσεις, κάθε τρεις και λίγο μας λένε δεν γίνεται μάθημα σήμερα ή δεν γίνεται πρόβα. Όταν, ας πούμε, στην περίοδο των καρναβαλιών η αίθουσα διατίθεται για χορούς, είμαστε υπό μετακόμιση. Mm-hmm. Άρα είμαστε σαν περιπλανόμενοι Ιουδαίοι. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, και νομίζουμε ότι δεν αξίζει στη φιλαρμονική μας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ο σύλλογος μας έχει κάνει κάποιες επαφές και με το Δήμο. Οφείλω να πω ότι είναι θετικά το βλέπει ο Δήμος να βρεθεί μια μόνιμη στέγαση. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω και ένα παράπονο, το εξής, ότι κακώς δεν προβλέψανε κάποιοι μια αίθουσα φιλαρμονική στο θέατρο που χτίζεται τώρα. Ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει κάποιοι. Τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα, λέτε, να υπάρξει μια ανατροπή του σχεδίου? Δεν ξέρω, θα το δούμε, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Το έχετε συζητήσει με τον Δήμαρχο αυτό, γιατί είναι μια σημαντική, έτσι, πρόταση που κάνετε? Θα το δούμε και αυτό, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ναι. Γιατί όσο ξέρετε, ξέρετε και οι εποχές είναι λίγο δύσκολες τώρα και ο Δήμος, αν επιβαρυνθεί με ένα νίκιο που για να στεγάσει τη φιλαρμονική, θα είναι λίγο δύσκολο. Το θέατρο είναι δικό του κτίριο, επομένως ίσως θα ήταν πιο εύκολο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί πραγματικά η φιλαρμονική. Από ό,τι ξέρω, γιατί είχα την τύχη, ζω τη φιλαρμονική από μικρό παιδί, με την έννοια ότι στη φιλαρμονική ήταν ο παππούς μου. Mm-hmm. Οπότε ζω πράγματα και έχω αγαπήσει τη μουσική μέσα από τη διαδικασία αυτή. Και ξέρω πολύ καλά ότι η εμφάνιση της φιλαρμονικής, το πρόγραμμα της φιλαρμονικής, ότι θα παίζει, ξέρω εγώ, στις πλατείες που έκανε, στις συναυλίες, ήταν θέμα για όλο τον Ζακυνθινό λαό. Συζητιόταν αυτό το πράγμα. Και κάπου εκεί θέλουμε να πάμε πάλι. Δηλαδή να κάνουμε τη φιλαρμονική μας πάλι, έτσι να ενδιαφερθεί ο κόσμος για ακόμα για το τι θα παίξει ένα κομμάτι. Νομίζω ότι η σύσταση του συλλόγου του δικού σας είναι μια καλή αρχή για να επιστρέψουμε σε παλαιότερες εποχές, τις καλές παλιές εποχές. Όσο μπορούμε, όσο έτσι, και να υπάρχει ένα μέλλον για τη φιλαρμονική. Γιατί σίγουρα οι εποχές έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αλλά όσο μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο προς τα εκεί. Κύριε Ράψομαγκη, δεν ξέρω, με το Δαμήριο υπήρχε ένα θέμα, έχει προχωρήσει το θέμα αυτό? Ξέρω ότι υπάρχει μια δικαστική περιπέτεια για το όλο ζήτημα και επίσης γνωρίζω ότι μερίδιο από το Δαμήριο έχει και η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι είχα συζητήσει κάποια στιγμή με τον αρχιμουσικό μας, θα παρήσατε σε κάποια δίκη που θα γινόταν στην Πάτρα σχετικά με αυτό. Ουσιώδης απάντηση δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε κάτι το. Τίποτα. Είναι έτσι ένα συγκεκριμένη κατάσταση. Μια μετέωρη κατάσταση. Ναι. Κύριε Νέγκα, τι λέτε γι' αυτό εσείς? Δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που έχει η Ζάκυνθος με τα κτίρια, με τα δημόσια κτίρια. Ναι, όντως είναι πραγματικότητα ότι το Δαμήριο έχει μέρος, από το Δαμήριο έχει μέρος και η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων. Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον στη διαθήκη του Δαμήριου. Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον στη διαθήκη. Ναι. Ενδεχομένως κάποιες από τις παλιότερες δημοτικές αρχές δεν κάνανε αυτά που έπρεπε κάποια στιγμή, δεν προσπαθήσαν όσο χρειαζόταν, με αποτέλεσμα ένα κτίριο το οποίο στεγαζόταν παλιά η Φιλαρμονική να καταρρεύσει. Ναι. Ποτέ δεν επισκευάστηκε, με αποτέλεσμα να έχει μείνει ο χώρος κενός αυτή τη στιγμή και να μην υπάρχει ένα κτίριο για τη Φιλαρμονική. Μια ανωτελεία τώρα, κύριε Νέκα, γιατί όπως προανήγγειλα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Πανταζή Κυρολίβανο, τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος, τον οποίο είχα συναντήσει και από κοντά όταν επισκέφθηκα το συγκεκριμένο νησί. Καλησπέρα, κύριε Κυρολίβανο, και ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Είμαστε εδώ με μέλη βεβαίως του Συλλόγου της Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων και οι οποίοι θα ακούσουν πολύ καλά αυτά που λέτε. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας. Γνωρίζω ότι έχετε το δικό σας κτίριο, το δικό σας μουσείο. Αν τα πράγματα, θέλω να μου πείτε όμως, αν πηγαίνουν τόσο καλά όσο εμείς τα βλέπουμε. Πραγματικά εμείς έχουμε το δικό μας κτίριο από το 2000, το οποίο ήταν δωρεά της Εκλειπώντος Αιγιαλίδου. Και έχουμε κατασταθεί σε αυτό από το 2000. Βέβαια, το κτίριο χρήζει συντηρήσεως, προσπαθούμε. Όταν ήρθατε και εσείς είδατε ότι έχουμε κάποια θέματα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει όμως, το κτίριο αυτό ήταν μια ευλογία για μας. Μέσα έχει και αίθουσα συναυλιών, που μάλιστα αυτός ο χώρος, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχος χώρος εδώ στο Δήμο μας, είναι και περιζήτητος, μας το ζητάνε συχνά για εκδηλώσεις κλπ. Τον νοικιάζετε αυτόν τον χώρο σε αγωγικά? Όχι, δεν τον νοικιάζουμε. Εμάς, σύμφωνα και με το καταστατικό μας, η πρόθεσή μας είναι ότι πρέπει να τα παρέχουμε όλα δωρεάν, ας πούμε. Αυτό είναι, αυτό λέει και το καταστατικό. Εδώ όμως είναι το σημείο που πρέπει να σταθούμε, ότι
φαντάζομαι ότι όπως και άλλες φιλαρμονικές και άλλα σωματεία έχουμε και εμείς αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικά. Εσείς έχετε και, κύριε Λιβάνε, καταστατικό λειτουργίας, έτσι δεν είναι, στη Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας? Ναι, βέβαια, έχουμε καταστατικό το οποίο τελευταία τροποποιήθηκε πριν κάποια χρόνια. Τι προβλέπει επιγραμματικά αυτό το καταστατικό? Το καταστατικό βασικά προβλέπει ότι εμείς πρέπει να παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση και στα παιδιά, να παρέχουμε μουσική παιδεία. Και βέβαια, εντάξει, θέτει διάφορα θέματα, λειτουργίες του σωματείου, ότι μπορεί να λειτουργήσει μπάντα, μπαντίνα, μουσικά σύνολα, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά, ας πούμε. Στην πράξη τώρα, εμείς έχουμε κάποια πράγματα που σεβόμαστε, που είναι εκ παραδόσεως, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, τα οποία τα τηρούμε, η συμμετοχή μας φυσικά στις παρελάσεις, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, θρησκευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, και οπωσδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε και συνεργασίες με άλλους φορείς από την Αθήνα και μάλιστα έχουμε και από άλλα μέρη, γιατί έχουμε μουσικούς πολλούς που έχουν παντρώσει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή κλπ. Τους οποίους μετακαλούμε εδώ και κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Να σταθούμε λίγο στο θέμα των συνεργασιών. Συνεργασία με τις άλλες φιλαρμονικές στα Ιόνια νησιά υπάρχει? Γιατί δεν σας ρωτάω αυτό. Είμαστε περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, την προσωπική και τη δημοσιογραφική, θα έπρεπε να γίνεται ένα συνέδριο μια φορά το χρόνο για τις φιλαρμονικές, να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε διαφορετικό μέρος και τόπο, αν θέλετε, κάθε φορά, και να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή του πολιτισμού. Γίνεται αυτό? Το έχετε διαπιστώσει? Κάτι τέτοιο μπορεί να λαμβάνει η χώρα? Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει αυτό τα τελευταία χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Γκουλή? Να σας πω, πριν να σας πω γιατί συμβαίνει, θα σας πω το εξής, ότι πέσατε λίγο πάνω στην περίπτωση. Δηλαδή, τη Δευτέρα ήμουν στην περιφέρεια στην Κέρκυρα και επισκέφθηκα ο ίδιος τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, και του παρέδωσα μια πρόταση για να κάνουμε ένα φεστιβάλ φιλαρμονικών τον Αύγουστο. Μάλιστα, ο μαέστρος μας, ο κύριος Μίτσουρας, έχει έρθει σε επαφή, όπως μου είπε, με τη δική σας φιλαρμονική, και θα φέρουμε και μια φιλαρμονική από την Κέρκυρα. Ισχύει. Κύριε Ραψουμανίκη, το έχετε ακούσει εσείς? Όχι, ούτε και εσείς, κύριε Μπελέρη. Δεν ξέρω, τώρα μήπως έχει έρθει με άλλο παράγοντα. Μήπως έχει ενημερωθεί ο Δήμαρχος ενδεχομένως ή ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Πάντως έκανε κάποια κίνηση ο δικός μας ο μαέστρος προς εσάς. Δηλαδή, μέσα στην πρότασή μας είστε εσείς και η φιλαρμονική Σκρυπερού από την Κέρκυρα. Εγώ κρατάω αυτή την πρόταση γιατί είναι σημαντική και ακούγεται για πρώτη φορά, θεωρώ. Αλλά μου προξενεί και λίγο εντύπωση ότι ακόμα αυτό δεν έχει φτάσει στα δικά μας τα αυτιά εδώ στη Ζάκυνθο. Αυτή η πρόταση δηλαδή. Δεν ξέρω, γιατί βέβαια τις συνεννοήσεις έκανε ο μαέστρος. Θα τον ρωτήσω. Πάντως, έχω καταθέσει αυτή την πρόταση επίσημα από τη Δευτέρα στην περιφέρεια. Αφορά ένα φεστιβάλ που θα γίνει 3 και 4 Αυγούστου. Στη Λευκάδα αυτό? Με τις τρεις φιλαρμονικές, τι λέτε? Στη Λευκάδα θα γίνει αυτό? Θα γίνει στη Λευκάδα εδώ, που έχουμε αυτή την περίοδο έχουμε το φεστιβάλ και τις γιορτές λόγου και τέχνης. Θα γίνει εδώ λοιπόν, θα φιλοξενηθούν οι φιλαρμονικές εδώ στο νησί και οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου, δίπλα από το παλιό Δημαρχείο, δηλαδή στο χώρο του, δίπλα από το κτίριο πλέον του Πνευματικού Κέντρου. Αυτοί περιμένουμε βέβαια απάντηση από την περιφέρεια. Ο κύριος Σπύρου μου είπε ότι θα προσπαθήσει να το προωθήσει και να μας το εγκρίνει. Θα χρειαστούν χρήματα, κύριε Κυρολίβανε, γι' αυτό? Οπωσδήποτε, γιατί θα έχουμε πόσα περίπου έξοδα μετακινήσεων, θα έχουμε έξοδα διαμονής, έξοδα σιτήσεως. Πόσα περίπου έχετε ζητήσει? Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή ήταν για τις 2 μέρες, ήταν 8.000 ευρώ. Για να μας καλύψουν όλα τα έξοδα, συν κάποια πρόσθετα έξοδα που είχαμε για την κάλυψη, τη διαφημιστική κάλυψη συναυλίας, για το ηχητικό μέρος και κάποια άλλα πραγματάκια, συν τη διαμονή των μουσικών, τη μετακίνηση, τη σύντηση, όλα αυτά. Μου είπε ο κ. Σπύρου πάντως ότι αυτές τις, και από την διαχειριστική αρχή μου το είπανε, ότι θα βγάλουν μια εργολαβία για να βρουν ανάδοχο, ο οποίος θα αναλαμβάνει να καταλήψει το έξοδο της μεταφοράς και διαμονής των διαφόρων φορέων που θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις μέσα στα Ιόνια νησιά. Yes. Πάντως ήταν μια πρόταση που την άκουσε με πολύ θετικό μάτι. Να άκουσε με πολύ θετικά, ας πούμε, την είδε με πολύ θετικό μάτι και πιστεύω ότι θα γίνει. Θα ευοδοθεί. Μακάρι, γιατί χρειάζεται, κύριε Κυρολίβανε. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση που κάνατε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και εάν γίνει τελικά, αν λάβει χώρα κάτι τέτοιο, ίσως να γίνει και η αρχή αυτής της συνεργασίας που εγώ προανέφερα πριν σας ρωτήσω, έτσι? Θα είναι πολύ καλά, γιατί ξέρετε, είναι όχι μόνο για τον κόσμο εδώ, ο οποίος το επικροτεί πάντα το να έχει συνεργασία με φορείς των Ιωνίων ειδικά, γιατί έχουμε παρόμοια κουλτούρα και παρόμοιο πολιτισμό.
Έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία σαν Ιόνιοι. Mm-hmm. Αλλά επιπλέον, ας πούμε, και τα ίδια τα παιδιά που παίζουν στις μπάντες θα έχουν ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να γίνει μια όσμωση που λέμε, ας πούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα των φιλαρμονικών, μάλλον να το θέσω πιο σωστά, δεν σταματά και δεν τελειώνει εδώ, έτσι. Σας ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν. Ακούσατε τι είπε ο κ. Κυριολίβανος. Τη Δευτέρα κατατέθηκε αυτή η πρόταση. Εγώ δεν τη γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Βεβαίως ούτε και εσείς. Αλλά γίνεται, πάει κάτι να γίνει. Ίσως αυτή έχει... τουλάχιστον είναι εντύπωση δικιά μου. Ίσως έχει ξεκινήσει σε επίπεδο μαέστρων που γνωρίζονται μεταξύ τους και έχει πέσει σαν ιδέα. Και δεν έχει γίνει κάτι ιδέα. Πιο επίσημο. Γιατί ναι, δεν γνωρίζουμε. Και το διάστημα είναι και λίγο τώρα. Εντάξει, ναι, ναι. Στη συνέχεια τη εκπομπή θα βγάλουμε και τον κύριο Προσωπάρη από την Κέρκυρα, από τη φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας. Ενδεχομένως ίσως και αυτός να γνωρίζει, επειδή είναι αρχιμουσικός, εάν όντως υπάρχει μια τέτοια πρόταση, η οποία θα είναι θετική, κύριε Νέγκα, όπως και να έχει. Δηλαδή η πρόταση από μόνη της νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, άλλωστε το προηγούμενο καλοκαίρι που μας πέρασε, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της περιφέρειας, είχε έρθει φιλαρμονική από την Κέρκυρα, η κόκκινη συγκεκριμένα. Mm. Και αν θυμάμαι καλά, το 2007 που είχε πάει η φιλαρμονική του Δήμου Ζαγκυνθίων στην Κύπρο, σε ένα φεστιβάλ φιλαρμονικών, ήταν και η Λευκάδα εκεί πέρα. Και αν θυμάμαι καλά, παίξαμε και μαζί κάποια κομμάτια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αρμονική συνεργασία όποτε βρισκόμαστε με τις φιλαρμονικές των άλλων περιοχών, των άλλων νησιών, των Ιωνίων, με αποτέλεσμα να μην έχουμε προβλήματα στις συνεργασίες. Καλό είναι αυτά να γίνονται σε τακτικό χρόνο, ετήσια ίσως, για ανταλλαγή πολιτισμών και όλα αυτά τα προηγουμένως πράγματα που είπατε και εσείς, αλλά και ο πρόεδρος της Λευκάδας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον κύριο Σπύρο Προσωπάρη, ο οποίος είναι αρχιμουσικός και βεβαίως διευθυντής των σχολών της μπάντας, φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας. Κύριε Προσωπάρη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για να συμμετέχετε στην εκπομπή και βεβαίως να πείτε να καταθέσετε την πολύτιμη εμπειρία και άποψή σας αναφορικά με το θέμα των φιλαρμονικών. Εσείς, όπως είπα στην αρχή, είστε αρχιμουσικός και διευθυντής των σχολών της μπάντας φιλαρμονικής εταιρείας Κέρκυρας. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση που εσείς εκεί αντιμετωπίζετε στην Κέρκυρα. Καλησπέρα σας από το όμορφο νησί της Κέρκυρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο όμορφο νησί της Ζακύνθου. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι φιλαρμονικές είναι ένας θεσμός στα Επτάνησα, ο οποίος αποτελεί πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική κατάσταση η οποία συμβαίνει στα νησιά μας. Είναι μια παράδοση στην Κέρκυρα από το 1840 όσον αφορά τη δική μας φιλαρμονική. Αυτό προκύπτει και η συνέχεια της παράδοσης από την ανάγκη που έχει ο κόσμος και να ακούει τις φιλαρμονικές, αλλά και να στέλνει τα παιδιά του να μαθαίνουν την μουσική τέχνη μέσα στους κόλπους των φιλαρμονικών. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στις μέρες μας που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολες, οικονομικά κυρίως, να αντιμετωπίζουμε και εμείς προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι οι φιλαρμονικές Κέρκυρας αντέχουν, διότι κατευθύνονται από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τη μουσική και τρέχουν πραγματικά καθημερινά για να διατηρηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά σωματεία στην Κέρκυρα. Πόσα άτομα και προσωπάρια έχετε στις φιλαρμονικές? Κοιτάξτε, όλες οι φιλαρμονικές στην Κέρκυρα, οι οποίες είναι 18, αριθμούν γύρω στους 2.500 μουσικούς, ενεργούς μουσικούς. 2.500 ενεργούς μουσικούς. Μάλιστα. Εντάξει. Τα σχόλια νομίζω περιτεύουν στο σημείο αυτό και οι καλεσμένοι μου εδώ χαμογελούν, γιατί είστε πάρα πολύ μπροστά σε σχέση τουλάχιστον με τα άτομα και τη συμμετοχή που υπάρχει εκεί. Είπατε όμως ότι υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα και θέλω να σας ρωτήσω, χρηματοδοτήσεις από κάποια ενδεχομένως ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το Δήμο ή από την περιφέρεια υπάρχουν? Κοιτάξτε, πολύ λίγες φορές έχει συμβεί αυτό, ναι. 2 ή 3 φορές αν θυμάμαι καλά στο παρελθόν, για κάποια όργανα και κάποιες στολές τις οποίες πήραμε. Από εκεί και πέρα, οι φιλαρμονικές στην Κέρκυρα, οι 15 από τις 18, είναι φιλαρμονικές εταιρείες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από κάποιο κρατικό φορέα, είτε δημόσιο φορέα, κατευθύνονται από κάποιες διοικητικές επιτροπές και ζουν και διατηρούνται από τα ενίκια που εισπράττουν από κληροδοτήματα παλαιών μουσικών ή παλαιών κατοίκων της Κέρκυρας. Επίσης ενδιαφέρον και αυτό. Κληροδοτήματα, βέβαια, τα οποία νοικιάζονται και εισπράττονται. Ακριβώς. Βέβαια, η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει στο ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι φόροι. Ναι. Δεν είμαι εγώ καθήν αρμόδιος να σας πω γι' αυτό. Είναι θέμα διοικητικό. Εγώ είμαι πιο πολύ στα καλλιτεχνικά, αλλά
δεν σημαίνει ότι δεν το βιώνουμε και εμείς. Βέβαια, εσείς κάνατε μια επιγραμματική αναφορά της κατάστασης και αυτή δεχόμαστε. Πολύ σωστά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, κύριε Προσωπάρη, είναι και το εξής. Συνεργασία τώρα μεταξύ των φιλαρμονικών στα Ιόνια νησιά μπορεί να υπάρξει. Μας είπε ο κύριος Κυρολίβανος προηγουμένως που μιλήσαμε μαζί του, ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος, ότι έχει καταθέσει μια πρόταση στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, για φεστιβάλ στις 3 και 4 Αυγούστου των Φιλαρμονικών στην Λευκάδα. Και με το κόστος αυτό να μην ξεπερνά τους 8.000 ευρώ. Μας το ανακοίνωσε πριν από λίγο. Βεβαίως, με θετικό μάτι βλέπει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αυτή την εκδήλωση, αυτή την πρόταση η οποία έγινε. Μένει η έγκριση βεβαίως, έτσι. Είναι πάρα πολύ θετικό όντως αυτό. Η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί. Εγώ να πω το εξής, ότι με την Περιφέρεια είχαμε την ευκαιρία, εφόσον χρηματοδότησε την αποστολή της φιλαρμονικής μας, να παρευρεθούμε στις εκδηλώσεις του Αγίου σας τον περασμένο Αύγουστο. Βεβαίως. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή, ούτως ώστε να έρθουν πιο κοντά οι φιλαρμονικές, τα νησιά μας μάλλον, μέσω της παρουσίας των φιλαρμονικών. Ναι, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή πολιτισμού και η ανταλλαγή επισκέψεων θα βοηθήσει σε αυτό που εσείς πολύ σωστά και πολύ ορθά λέτε. Μην ξεχνάτε ότι τα Ιόνια νησιά αποτελούν ένα ξεχωριστό τμήμα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος που είμαι Κερκυραίος και Πτανήσιος πολίτης. Και αυτή τη διαφορετικότητα που φυσικά έχει να κάνει και με το μουσικό αισθητήριο, έτσι, γιατί η επιρροή μας από τη Δύση, νομίζω, το θέμα της μουσικής και του πολιτισμού μόνο καλό μας έκανε, πρέπει να το αναδείξουμε και αν θέλετε να το προωθήσουμε ούτως ώστε να γίνει και ελκυστικό για τους τουρίστες. Υπάρχει περιθώριο, λέτε, να γίνει κάτι τέτοιο? Ασφαλώς και υπάρχει. Εδώ στην Κέρκυρα, να σκεφτείτε ότι μόνο η αγάπη του κόσμου για τις φιλαρμονικές. Εμείς δεν κάνουμε κάτι για τουρισμό, δεν προσφέρουμε θέαμα και εκδηλώσεις για τους τουρίστες. Το κάνουμε επειδή μας ευχαριστεί εμάς καταρχήν, ευχαριστεί τους ίδιους. Από εκεί και πέρα αυτό είναι αποδεκτό και από τον κόσμο που έρχεται εδώ, ο οποίος σέβεται και πραγματικά θαυμάζει το έργο των φιλαρμονικών. Δώσατε προηγουμένως ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο, 2.500 ενεργοί μουσικοί. Από αυτούς τα μικρά παιδιά πόσα είναι, γιατί νομίζω ότι έχει σπουδαιότητα να το μάθουμε. Είναι σπουδαίο να το μάθουμε αυτό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στους κόλπους των φιλαρμονικών θα βρεις από ηλικίες από 8 έως 80 ετών. Και είναι πολύ όμορφο σε κάποιες φιλαρμονικές, και στη δική μας συμβαίνει αυτό, που ο παππούς, το παιδί και τα εγγόνια είναι με τη στολή και τα όργανα και σε κάθε εκδήλωση και πρόβα έρχονται και... Στη μουσική λοιπόν, κύριε Προσωπάρη, δεν υπάρχει χάσμα γενναιών, από ό,τι φαίνεται. Είναι η μόνη διεθνής γλώσσα η οποία είναι κατανοητή και μπορούμε να συνοηθούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Εύχομαι αυτή η ανταλλαγή απόψεων συνεργασίας και πολιτισμού να προχωρήσει πραγματικά, γιατί χρειάζεται. Και βεβαίως μπορεί να συνδεθεί ο πολιτισμός και με τον τουρισμό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, διότι οι τουρίστες πρέπει να δουν και κάτι άλλο εκτός από παραλίες και από ήλιο. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι μπορούμε εκεί να επενδύσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε ξανά, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κουβεντιάζουμε, όπως και εσείς έχετε αντιληφθεί, βεβαίως, το θέμα της φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων. Είχαμε συνδέσεις με τη Λευκάδα αλλά και την Κέρκυρα και ακούσαμε ενδιαφέροντα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν εκεί τις φιλαρμονικές. Και βεβαίως τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακυνθίων, τον κύριο Διονύση Μιλωνά, και τον καλέσαμε προκειμένου να μας κάνει μια ενημέρωση για ένα πρόγραμμα το οποίο χειρίζεται η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ενότητα και έχει να κάνει βεβαίως με τον εξοπλισμό της φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων, να δούμε πού βρίσκεται το πρόγραμμα αυτό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι ιδιαίτερος σημαντικό για τα παιδιά και τους μουσικούς που υπάρχουν εδώ στη Ζάκυνθο. Καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα και από μένα. Πού είμαστε λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό? Το πρόγραμμα είναι από το ΕΣΠΑ, ενίσχυση εξοπλισμού φιλαρμονικών, όλο το φιλαρμονικό του νησιού μας. Φυσικά η αρχαιότερη φιλαρμονική, από ό,τι γνωρίζετε, είναι η φιλαρμονική του τέως Δήμου Ζακυνθίων. Κοιτάξτε, το συνολικά, αναλαμβάνοντας εμείς εδώ την αντιπεριφέρεια της περιφέρειας, βρήκαμε εκκρεμότητες πολλές από το θέμα της διαδικασίας για το διαγωνισμό. Ξεκινήσαμε διαδικασίες, απέβη δύο φορές άκαρπο το διαγωνισμό που είχαμε προχωρήσει. Την τρίτη τέλος πάντων βγήκε ανάδοχος για τα όργανα. Είναι η χειροπραξία Νάκας Βριώνης. Μάλιστα. Ήδη έχουν αποσταλεί μετά από έλεγχο τα αποτελέσματα από την αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας και σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ίσως ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, να αρχίσουν να έρχονται τα όργανα σταδιακά
και για τη φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου, αλλά και για τις υπόλοιπες φιλαρμονικές. Δεν θα γίνει κάποια ένσταση, κύριε Μιλωνά? Όχι, όχι, τελειώσαν αυτά. Είναι βέβαιο, έτσι. Ωραία. Ναι. Άρα σε ένα μήνα, δηλαδή, σε ένα μήνα περίπου. Οι ενστάσεις και όλα αυτά μας φέρανε σε αυτή την καθυστέρηση. Μάλιστα. Τελειώσανε, ολοκληρωθήκαν διαδικασίες, περάσανε από την Οικονομική Επιτροπή, κατοχυρώθηκε στην κυριοπραξία μέχρι αύριο. Κύριε Νέκα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον κύριο Μιλωνά? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνά. Καλησπέρα και από εμένα. Για τα όργανα, μας είπατε για την κοινοπραξία Βριώνη Νάκα, για τις στολές και για τα κράνη, ξέρετε που βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Ακριβώς. Όσο τα όργανα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες να έρθουν τα όργανα στην Άκυνθο. Το θέμα του υποέργου που πείτε, όπως λέγεται, έχει να κάνει με τις τεχνικές προδιαγραφές για τις στολές και για τα κράνη, θερινά και χειμερινά. Δεν βρέθηκε ανάδοχος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Έχει γίνει και κατά μένα λάθος. Ποιο ήταν το λάθος? Οι τιμές ήταν πάρα πολύ μικρές, χαμηλές. Με αποτέλεσμα κανένας ανάδοχος να μην έχει να καταθέσει προσφορά. Μετά λοιπόν τον τρίτο άγωνο διαγωνισμό που έγινε, έχουμε δικαίωμα και πήραμε έκκληση από τη διαχειριστική αρχή να πάμε σε απευθείας διαπραγμάτευση. Και για το υποέργο που έχει να κάνει με τις στολές, αλλά και με το υποέργο που έχει να κάνει με τα κράνη και τα καπέλα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε απευθείας διαπραγμάτευση και με Ζακυνθινούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο, και αν δεν μέσα σε 10 μέρες που τους έχουμε δώσει προθεσμία, η οποία τελειώνει 20 Μαΐου, δεν βρεθεί κάποιος Ζακυνθινός που να θέλει, θα στραφούμε και σε οίκους αναδόχους εκτός Ζακύνθου. Με απευθείας πλέον διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, για να συμπερασματικά τώρα, με τα όργανα είμαστε εντάξει. Σε ό,τι αφορά όμως τις στολές και, τον υπόλοιπο εξοπλισμό, είμαστε ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο, θα λέγαμε, έτσι? Όχι αρχικό. Έχουν προχωρήσει κάποια βήματα, αλλά όχι μέχρι το τέλος. Λόγω των τριών διαγωνισμών που απέβησαν άκαρποι, μπορούμε να πάμε σε απευθείας διαπραγμάτευση και αυτό έχουμε πράξει. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, κύριε Μιλωνά? Έχει ξεκινήσει ήδη, σας είπα. Δώσαμε κάποιες προθεσμίες σε μαγαζιά, να το πω απλά, που είναι στη Ζάκυνθο. Προτιμήσαμε την τόπια αγορά και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Εάν λοιπόν κάποιοι από τους Ζακυνθινούς δεν μπορέσουν για πολλά από τους λόγους, γιατί κοιτάξτε, η περίοδος είναι και λίγο άσχημη. Σωστά. Είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χρήματα να προπληρώσουν για να αγοράσουν την πρώτη ύλη για να προβούν στην κατασκευή των στολών. Έχετε και ζητάγανε ορισμένοι που θα θέλανε να τα πιάσουν, ζητάγανε μια προκαταβολή. Το ΕΣΠΑ δεν έχει προκαταβολή, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα σημαντικά πράγματα που μας είπατε. Μακάρι να κάνετε και εσείς ό,τι μπορείτε, ακόμα περισσότερο από την πλευρά σας, γιατί όπως πολύ σωστά ξέρετε, οι φιλαρμονικές είναι το Α και το Μέγα, σε να το πω. Είναι γεγονός. Υπάρχει μια ευαισθησία. Ήσασταν και παλιό μέλος στην πάντα, μου λέει ο κύριος Μπελέρης τώρα. Ακριβώς. Ήμουν παλιό μέλος στην φιλαρμονική. Άρα η ευαισθησία είναι δεδομένη λοιπόν η δικιά σας. Και του Αίμισου Σαψαρέλου, αλλά και του γιατρά, και με δάσκαλο τον Παπαλή του Γιάννη, τον Αίμισο από τον Άμμο. Τον παππού μου. Αλήθεια? Βέβαια. Ο Γιάννη λοιπόν, ο παππού σου, την ώρα που χτύπαγε και έφτιαχνε παπούτσια, με μάθαινε κορβέτα. Την ίδια στιγμή. Μπάλωνε παπούτσια και μου έκανε και σορφές. Και επίσης, για ένα ιδιαίτερο λόγο επίσης, που το 1999 έφτιαξα την φιλαρμονική στο Δήμο Αρκαδίου. Ναι, βέβαια. Πέρα τον άλλο λοιπόν, θέλω πραγματικά να ολοκληρωθεί μια ώρα νωρίτερα. Ναι. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, κύριε Μιλωνά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, νομίζω βγήκε κάτι θετικό από την επικοινωνία αυτή που είχαμε, κύριε Μπελέρη. Καλό, καλό. Ναι. Μακάρι να υλοποιηθεί, να τελειώσουμε για με τις στολές, γιατί προηγουμένως μιλάγαμε για ανταλλαγές φιλαρμονικών, αλλά η φιλαρμονική για να πάει εκεί πρέπει να έχει και μια εμφάνιση, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί να πάνε με ανώμια πράγματα, ή τώρα, ας πούμε, άμα δείτε τις στολές, είναι παιδάκια που τα παντελόνι της στολής είναι πάνω από τους αστραγάλους, ας πούμε. Είναι κάτι κομικοτραγικές καταστάσεις. Κύριε Νέγκα, ερχόμενος τώρα σε εσάς, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Λιβανό από τη Λευκάδα να λέει ότι εκεί υπάρχει κανονισμός λειτουργίας, υπάρχει καταστατικό. Εδώ τώρα τι έχουμε, γιατί σας είδα προηγουμένως που χαμογελάσατε και θέλω να σας ρωτήσω. Τι έχουμε εδώ, υπάρχει καταστατικό λειτουργίας? Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή η αρχαιότερη φιλαρμονική
σε όλη την Ελλάδα δεν έχει καταστατικό λειτουργία, δεν υπάρχει κανονισμό. Ακριβώς. Και από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει σε καμία φιλαρμονική στη Ζάκυνθο. Έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και αρκετές συζητήσεις με τον Δήμο και με τον κύριο Αντιδήμαρχο αλλά και με τον κύριο Δήμαρχο. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καταστατικό εσωτερικής λειτουργίας των φιλαρμονικών, ούτως ώστε να ξέρουν όλοι και αρχιμουσικοί και βοηθοί και μουσικοί εκτελεστές και μαθητές αλλά και γονείς, που είναι και βασικότερο για τους γονείς, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσφέρουν, τι υποχρεώσεις έχουν και οι μεν και οι δε. Πιστεύω λοιπόν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο ένας εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος αφορά όλες τις φιλαρμονικές, για να μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η φιλαρμονική, κύριε Νέγκα, έχει κάποια έσοδα και κάποια έξοδα τα οποία γίνονται. Αυτά που καταγράφονται, πηγαίνουν στο ταμείο του Δήμου, υπάρχει ταμείο στη φιλαρμονική, βέβαια δεν πάντοτε υπάρχει καταστατικό. Επομένως, το ταμείο και να υπάρχει, έτσι δεν είναι? Ποιος διαχειρίζει λοιπόν τα έσοδα ενδεχομένως? Η φιλαρμονική αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι παρά, από όσο γνωρίζουμε, φέτος έχουν βάλει στον προϋπολογισμό του Δήμου κάποια χρήματα για να μπορέσουμε για κάποια έξοδα, πιθανόν για κάποιες στολές που μπορεί να χρειαστούν κάποια επιδιόρθωση, κάποια όργανα, κάποια αναλώσιμα. Έσοδα η φιλαρμονική αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι. Τα μόνα έσοδα που θα έχει, αν θα είναι από το Δήμο. Ό,τι γίνεται... Πόσα περίπου χρειάζονται χρήματα το χρόνο για να μπορέσετε να λειτουργήσετε και εσείς σε εύρυθμα, να πάτε και εκτός Ζακύνθου? Πιστεύουμε ή εκτός Ελλάδος. Μέχρι 10-15.000 ευρώ αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες της φιλαρμονικής μας φτάνουν. Στο μέλλον ίσως χρειαστούν περισσότερα χρήματα ανάλογα με τις εκδηλώσεις, με το τι θέλουμε να κάνουμε. Σε πρώτη φάση όμως πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα φτάνουν. Οι ανάγκες μας είναι μικρές, είναι περιορισμένες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε και με τις δυνατότητες που έχουμε αλλά και από φίλους και από γνωστούς. Ο σύλλογος, σαν σύλλογος, βοηθάμε όσο μπορούμε τη φιλαρμονική και σε εκδηλώσεις που θέλει να κάνει αλλά και στις εκδηλώσεις του συλλόγου. Οπότε προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερα τα έξοδα της φιλαρμονικής. Πάντως να πω εδώ, κύριε Νέγκα, ότι στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, δεν είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να φτιάξουν καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας στη φιλαρμονική. Και ένας από αυτούς ήταν και ο σύζυγος του Σιράζα Ψωμανίκη, ο κύριος Κώστας Αναστόπουλος, μαζί με τον συνάδελφο που θα ακούσουμε στην πορεία και χρόνια μουσικό, τον Βασίλη Τομούτσιο. Υπήρχαν και άλλα άτομα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ο κανονισμός γιατί δεν προχώρησε εν τέλει, αφού ήταν έτοιμος? Κοιτάξτε, Γιώργο, αυτό είναι καθαρά θέμα της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί και εκτός ότι είμαστε καινούργιοι σαν σύλλογος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς σκέφτεται η κάθε δημοτική αρχή. Πιθανόν η ιεράρχηση των προβλημάτων του κάθε Δήμου είναι διαφορετική, οπότε μπαίνει σε δεύτερη ή σε τρίτη μοίρα το θέμα της φιλαρμονικής. Ίσως με όλη την καλή διάθεση που έχουν οι μαθητές, οι μουσικοί εκτελεστές, οι γονείς, γι' αυτό προχωρεί η φιλαρμονική ακόμη αυτή τη στιγμή χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά. Πιστεύουμε με την καλή διάθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τον Αντιδήμαρχο αλλά και από τον Δήμαρχο και αλλά και γενικότερα από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από την Περιφέρεια, όπως είδατε ο κύριος Μιλωνάς κάνει προσπάθειες όσο μπορεί, πιστεύω η φιλαρμονική να προχωρήσει, να επιστρέψουν μέλη παλιά, να μπει σε καινούριες βάσεις, να έρθει περισσότερος κόσμος, καινούρια νέα παιδιά από τα σχολεία, ούτως ώστε η φιλαρμονική να γίνει στην πραγματικότητα ένα σχολείο. Να υπάρχει μια φιλαρμονική μεγάλη, να υπάρχει μια μπαντίνα, ίσως μια χοροδία μετά, ίσως ό,τι μπορούμε. Ακούσατε στην Κερκυρά, έτσι, 18 φιλαρμονικές με 2.500 ενεργούς μουσικούς. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι απλά μπροστά από εμάς, έχουν ξεφύγει, δεν πρόκειται να τους φτάσουμε ποτέ. Κατά τη γνώμη μου. Ευτυχώς στην Κερκυρά υπάρχει το εξής καλό, ότι οι ιδιώτες άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλαρμονική, πιθανόν σε κάποιες διαθήκες, πιθανόν σε κάποια άλλα πράγματα αφήνουν τα χρήματά τους ή αφήνουν κληροδοτήματα στις φιλαρμονικές. Εδώ δυστυχώς δεν γίνεται. Συνήθως αφήνουν στις εκκλησίες. Βέβαια, ένα κληροδότημα, δύο κληροδοτήματα που έχουμε εμείς εδώ πέρα, από όσο γνωρίζω, το ένα το δαμήριο και το άλλο το κτίριο που άφησε ο αείμνηστος Κώστας Ψαρέλος στο Αργάσι, δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα προς όφελος της φιλαρμονικής του Δήμου Ζακύνθου. Κύριε Μπελερή, είπαμε τώρα. Να καταλήγουμε σιγά σιγά. Η φιλαρμονική δεν έχει κανονισμό λειτουργίας. Δεν έχει κτίριο το οποίο μπορεί να τη στεγάσει. Όταν κάποιος εκτός Ζακύνθου θέλει να επικοινωνήσει με τη φιλαρμονική, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γραφείο, πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος ζητώντας σε μια συνεργασία? Δηλαδή, πείτε τώρα ότι θα γίνει φεστιβάλ στη Λευκάδα και θέλει ο κύριος Κυρολίβανος να πάρει κάποιον τηλέφωνο, να μπορέσει να συνεννοηθεί, να έρθει σε μια επικοινωνία για να δει αν θα πάτε ή δεν θα πάτε. Πού σας βρίσκει? Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι για το ζήτημα κανονισμού λειτουργίας έχουμε στα χέρια μας, σήμερα το πήραμε από το Δήμο,
είναι κάποιο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας, θα πρέπει να το συζητήσουμε και εμείς για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μόλις σήμερα το πήραμε τα χέρια, αυτό μου βλέπατε και προηγουμένως το ξεφίλησα. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά να έρθει κάποιο σε επικοινωνία με το, ή μέσω του Δήμου ή με τον αρχιμουσικό, ναι, τον κύριο Μαλλιά, για να γίνει κάποια συνεννόηση. Ναι, λίγο όμως μπερδεμένο, δεν είναι όλο αυτό. Είναι λίγο μπερδεμένο από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας. Γι' αυτό θέλουμε να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, ώστε να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Ψημανίκη. Είναι κάτι που το προσπαθούμε καιρό, να αρχίσει ο κανονισμός να μπαίνει σε κάποια λειτουργία. Ή να υπάρξει καταρχήν κάποιο κανονισμό. Ξέρετε, διαπιστώνω ότι μπορεί να είμαστε οι αρχαιότεροι σε όλη την Ελλάδα, αλλά είμαστε αρχάριοι σε ό,τι αφορά την οργάνωση. Έτσι, δεν είναι. Έτσι, σε βρεφικό στάδιο. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατολία για να βγάλουμε τον. Να συνοηθούμε με τον Βασίλη τον Μούτσο, τον καλό συνάδελφο, ο οποίο είναι χρόνια μουσικό. Λοιπόν, Βασίλη, καλησπέρα. Θέλουμε και τη δική σου γνώμη και άποψη αναφορικά με το θέμα τη φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων. Εσύ είσαι χρόνια μουσικός, εξ όσων γνωρίζω, και βεβαίως ήσουν ένα από εκείνα τα άτομα και πρόσωπα τα οποία προσπάθησατε στο παρελθόν να φτιάξετε τον κανονισμό λειτουργίας φιλαρμονικής. Βεβαίως εσείς τον ετοιμάσατε, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τον πέρασαν. Σε ακούμε λοιπόν. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, έγινε. Η φιλαρμονική στην μακρόχρονη πορεία της από την ίδρυσή της σαν αρχαιότερη στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα έχει περάσει από πολλούς σκοπέλους, καταφέρνοντας βέβαια κάθε φορά να βγαίνει στην επιφάνεια. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των προσπαθειών και εμείς στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο το οποίο υπήρχε, δεδομένου ότι η φιλαρμονική δεν αποτελεί πλέον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά είναι υπηρεσία υπό το Δήμο, κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια να φτιάξουμε έναν κανονισμό λειτουργίας, ένα καταστατικό το οποίο θα αποτελούσε τον μπούσουλα, ούτως ώστε να υπάρχουν διακριτά όρια ανάμεσα στην διοίκηση που αφορούσε το Δήμο, τη διοίκηση που αφορούσε το νομικό πρόσωπο και το Διοικητικό Συμβούλιο και βέβαια τις αρμοδιότητες του αρχιμουσικού, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να εμπλέκονται με θέματα διοίκησης και θα έπρεπε αποκλειστικά και μόνο να είναι στο κομμάτι εκείνο της μουσικής εκπαίδευσης και διεύθυνσης της φιλαρμονικής. Ωστόσο, όταν όλη αυτή η προσπάθεια είχε φτάσει στο τελικό στάδιο της επικύρωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό δεν έγινε τότε. Πέσαμε και στην περίοδο των καλλικρατικών εκλογών, με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθεί ποτέ όλη αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια, νομίζω, έστω και τώρα, έστω και αργά, έστω και καθυστερημένα, να μπορέσει να ψηφιστεί, να περάσει αυτός ο κανονισμός και από το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως και με πρωτοβουλία εδώ του Συλλόγου που έχει σταθεί, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Αρκεί να υπάρχει και η πολιτική βούληση από μεριά του Δήμου, αλλά και η βούληση από το Σύλλογο, ο οποίος υφίσταται τώρα και κάνει αξιόλογη προσπάθεια για την ανάδειξη της φιλαρμονικής, ούτως ώστε να υλοποιηθεί. Δεν είναι τίποτα, είναι έτοιμα τα πάντα. Απλώς πρέπει το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να επικυρωθεί. Έσοδα-έξοδα υπήρχαν την περίοδο που εσύ ήσουν στη φιλαρμονική, Βασίλη? Σαφώς και υπήρχαν, και το σύστημα με το οποίο λειτουργούσε τότε το Διοικητικό Συμβούλιο προέβλεπε όλα τα νόμιμα, δηλαδή η διαχείριση γινόταν από λογιστή, γινόταν απόδοση όλο ΦΠΑ, γινόταν φορολογική δήλωση, γινόταν τα πάντα. Δεν ήταν δηλαδή καμία διαφανή σε διαδικασία, δεν γινόταν διακίνηση χρημάτων με την έννοια ότι η φιλαρμονική συμμετείχε σε κάποιες εκδηλώσεις επιπληρωμή κάτω από το τραπέζι. Για όλα υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά, όπως είναι τα βιβλία του Ταμείου, οι αποδείξεις και ό,τι άλλο χρειαστεί. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μούτσιο, ο οποίος είπε κάποια πράγματα αναφορικά με το πώς λειτουργούσε παλαιότερα η φιλαρμονική. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, εσάς κύριε Ραψομανίκη, είναι το εξής. Επειδή παρακολούθησα, λίγο βεβαίως ομολογουμένως, δεν είχα το χρόνο, αλλά παρακολούθησα αυτό το τριήμερο σεμινάριο που έγινε προσφάτως τρομπέτας και κλαρινού από τον κύριο Σεβαστιάδη και από τον κύριο Γραουνίδη. Ο κύριος Γραουνίδης είναι ένα πρόσωπο, ένα σπουδαίος μουσικός, έχει συνεργαστεί και με Παβαρότη στο παρελθόν κλπ. Ποιος τον υποδέχτηκε αυτόν τον άνθρωπο, ποιον συνάντησε τον αρχιμουσικό της φιλαρμονικής, τον δήμαρχο? Γιατί δεν είδα και πολύ κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον τη δεύτερη μέρα που ήρθα εγώ στο πνευματικό κέντρο, δεν είδα κάποιον από το Δήμο να τον υποδέχεται. Λοιπόν, η όλη προετοιμασία του σεμιναρίου ξεκίνησε πριν τις απόκριες. Mm-hmm. Το φέραμε σαν θέμα στον κύριο Λαδικό. Το είχαμε συζητήσει σε δικό μας με τη Γενική Συνέλευση όλων των μελών. Είχαν ενημερώσει το μαέστρο μας, το είχαμε αναφέρει σε συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, είχαν ενημερωθεί οι πάντες. Τώρα τι να σας πω, να πω ότι κάποιοι θέλανε να μην γίνει, να πω ότι... Μέσα από τη φιλαρμονική αυτή. Γενικά μέσα από όλους, από τους μουσικούς της Ζακύνθου, εγώ θα πω.
Ο ένας ανταγωνίζεται για τον άλλον. Έτσι, γιατί αφού υπήρξε αυτή η ενημέρωση και αφού υπήρχαν και αφισοκολλήσεις και όλα αυτά και ενημέρωση υπήρχε, έστω από περιέργεια εμείς περιμέναμε, ας μην ήταν προσκεκλημένος με μεγάλες τιμές και προσκλήσεις, οποιοδήποτε μουσικός σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και την προσπάθεια που κάνει ένας σύλλογος καινούριος, έπρεπε να μας συμπαρασταθεί και να έρθει μαζί μας και να παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ώρα. Κάτι που δεν έγινε. Έτσι, δεν έγινε. Έγινε το ρεσιτάλ την Κυριακή, ναι, και έκλεισε έτσι όλο το τριήμερο σεμινάριο, mm-hmm, που μέσα σε ώρες, δεν θα σας πω σε τρεις μέρες, γιατί ήταν ώρες αυτά που διδαχτήκαν τα παιδάκια. Έπρεπε να παρακολουθήσετε παιδάκια που μαθαίνανε τις νότες τώρα, τι απόδοση είχαν με το όργανο. Ο αρχιμουσικός ήταν εδώ στη Ζάκυνθο, κύριε Μπελέρη. Από ό,τι ξέρω, δεν ήταν στη Ζάκυνθο. Αλληλημένη υποχρέωση. Αυτό ξέρουμε, ναι. Κύριε Νέγκα, τι λέτε εσείς? Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την τηλεόραση, η οποία ήρθε έστω και αυτό το λίγο χρόνο στο σεμινάριο που διοργανώσαμε. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να διαφημίζονται, πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, γιατί αυτές οι προσπάθειες είναι μόνο για τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι το σεμινάριο για πρώτη φορά πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι οι μουσικοί μαθητές έμαθαν πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα τα μάθουν στην υπόλοιπη ζωή από συγκεκριμένους καλλιτέχνες του είδους, μουσικούς εκτελεστές. Ο συγκεκριμένος, ο ένας ήταν για το κλαρίνο και ο άλλος ήταν για την τρομπέτα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά ποιοι παραβρεθήκανε, ποιοι δεν παραβρεθήκανε, κάποιοι έχουν. Να λείπει, ας πούμε, ο αρχιμουσικός από μια τέτοια. Από την πληροφόρηση που έχουμε και εμείς, ναι, όντως το σύλλογο είναι ότι είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα. Ναι. Βέβαια, δεν μπορούσαν ενδεχομένως να αναπτυχθούν για κάποια άλλη στιγμή. Κατά τη γνώμη μας, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να το είχαμε κουβεντιάσει τους, ώστε να μεταφέρουμε το σεμινάριο ή να γίνει κάποια άλλη στιγμή ή να παρίστατο ο αρχιμουσικός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα είναι προσωπικά στα οποία δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εμείς εκείνο που ξέρουμε μπορούμε να πούμε σαν σύλλογος είναι ότι κάνουμε μια προσπάθεια η οποία είναι για τη φιλαρμονική και για τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε με όλες μας τις δυνάμεις, με οποιοδήποτε αρχιμουσικό, με οποιοδήποτε μουσικούς, με οποιοδήποτε δήμαρχο, με όλους. Ο σύλλογος είναι καθαρά για να βοηθάει τη φιλαρμονική να την αναπτύξουμε, να μπορέσουμε να τη διαφημίσουμε και στο εσωτερικό της Ζακύνθου, αλλά και στο εξωτερικό, στα Ιωνία νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και συμπληρωματικά σε αυτό που λέτε, κύριε Νέγκα, θέλω να πω και το εξής, ότι είπατε προηγουμένως ότι χρειάζονται 10 με 15.000 ευρώ ετησίως, προκειμένου η φιλαρμονική αυτή να μπορεί να βγάζει τα έξοδά της και να λειτουργεί εύρυθμα. Σωστά. Και το ποσό αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν χρειάζονται 20, 30, 40 και πολλές φορές και 50.000 ευρώ για να πάει μια αποστολή ολιγομελής σε μια πόλη του εξωτερικού και καλά για να διαφημίσει και να προβάλλει τη Ζάκυνθο. Πολύ σωστά. Έτσι, πάρα και πολύ θεωρώ ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η φιλαρμονική να κάνει κάποιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι εδώ και να μαζεύεται ο κόσμος, ο ξένος επισκέπτης, να βλέπει κάτι διαφορετικό, κάτι που αφορά τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή από να πάει κάποιος σε ένα περίπτερο το οποίο είναι 2x2 τετραγωνικά και να δώσει 10 φυλάδια και να λέει ότι ήμουν εκεί και διαφήμισα και προέβαλα τη Ζάκυνθο. Έτσι. Η επιδίωξή μας άλλωστε του συλλόγου μαζί με τη φιλαρμονική βέβαια και μαζί και με το Δήμο, γιατί πάντα είμαστε συνδιοργανωτές, είναι να βγούμε όσο μπορούμε και ειδικά τις περιόδους που έχει πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί, να βγούμε έξω, να μπορέσουμε να παίξουμε, να μπορέσουμε να διαφημίσουμε τη μουσική μας, την παιδεία της Ζακύνθου, τη φιλαρμονική της Ζακύνθου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, αλλά δεν τα γνωρίζει και οι περισσότεροι Ζακυνθινοί. Θέλω να πω κάτι. Ναι, κύριε Μπελέρη, παρακαλώ. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι ο κύριος Γαλαονίδης ήρθε αφιλοκερδός από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τρεις μέρες δηλαδή, ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα παιδιά μας έδωσε τις γνώσεις του αφιλοκερδός και πρέπει να το πούμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης θέλω να πω ότι τα παιδιά μας πήγαν κατευθουσιασμένα από αυτή τη διαδικασία και επειδή είχα και μια κουβέντα μαζί του για το πώς είδε τα παιδιά, σε ποιο επίπεδο, μου είπε ότι τα παιδιά αυτά έχουν τεράστιες δυνατότητες. Είμαστε δηλαδή σε μια συγκυρία. Μεγάλα ταλέντα δηλαδή. Ναι, είμαστε σε μια συγκυρία που η φουρνιά αυτή που στελεχώνει την πάντα τώρα, κυρίως των μικρών παιδιών, έχουν τεράστιες δυνατότητες. Γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι και από δύο, δηλαδή πάνω από μικρά στο δύο, με πιάνο και με διάφορα. Και αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτό που είπε ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι καταξιωμένος στο χώρο του. Σίγουρα. Και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, αν βλέπατε το τι, εγώ του είπε προηγουμένως και Μάρο, τι παίξανε τα παιδιά αυτά,
που κάνανε κάποιες ώρες και τι παρουσιάσανε την Κυριακή το βράδυ, πραγματικά ήταν κάτι το φανταστικό. Ενδεχομένως λοιπόν να πρέπει να υπάρχει, κύριε Μπελέρη, συνεργασία και στο επόμενο διάστημα με τον κύριο Γραουνίδη, κάποιον άλλον αυτό μουσικό. Αυτό είπαμε εμείς ως σύλλογος. Για σεμινάρια, για να συνεχίσουν τα σεμινάρια. Ναι, εμείς ως σύλλογος δεσμευτήκαμε ότι αυτά τα σεμινάρια θα συνεχιστούν. Και πάλι με τους ίδιους κυρίους ή με κάποιους άλλους για να πάμε και σε άλλα όρια. Και ο κύριος Σεβαστιάδης έκανε πολύ καλή προσπάθεια. Έτσι, βεβαίως. Αλλά αναφέρουμε στον κύριο Γραουνίδη, επειδή ήταν, ο άνθρωπος βεβαίως, ήρθε ήταν, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Τώρα, κύριε Ραψομανίκη, πρόκειται να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη Φιλαρμονική. Και βεβαίως να σας ρωτήσω, αν έχει περάσει από το μυαλό σας να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις με ένα πολύ μικρό οικονομικό αντίτιμο, το οποίο θα μπορούσαν να δώσουν οι Αγγιθινοί προς ενίσχυση βεβαίως της Φιλαρμονικής. Λοιπόν, αυτό που έχουμε στο άμεσο μέλλον είναι το ΙΝΑΤΗ, που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι συνδιοργάνωση δικιά μας και του Δήμου. Ήταν μια σκέψη του συλλόγου μας. Την Πασχαλινή περίοδο, λέτε. Ναι. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα γίνει. Η σκέψη του συλλόγου μας που θέλουμε να συνεχιστεί και να γίνει θεσμός. Και να γίνεται κάθε Μεγάλη Τετάρτη. Τώρα είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είναι και δύσκολη η κυρία που περνάμε τώρα. Και το να φέρει στο Ζακυθινό τώρα και να σου πληρώσει κάποιο εισιτήριο. Έστω και 5 ευρώ, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Θέλουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε αφιλοκερδώς και να ευχαριστούμε το κοινό που παρακολουθεί, ξέρεις, χωρίς να πληρώνουν κάτι. Αλλά αν χρειαστεί κάποια στιγμή για κάποια έσοδα δικά μας, δούμε ότι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιάννης, είναι μια σκέψη τώρα που. Και δούμε ότι κάπως πρέπει και εμείς να διαχειριστούμε κάποια οικονομικά και να υπάρχει κάποιο αντίτιμο σε ό,τι κάνουμε. Τώρα θα το δούμε. Αλλά είναι και το άλλο ότι η Φιλαρμονική είναι του Δήμου. Ναι. Οπότε ναι. Σε ένα. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιείς. Σωστά. Του Δήμου. Έτσι. Να βλέπεις. Μήπως ο Δήμος θα μπορούσε να οργανώσει κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο σύλλογο, ας πούμε, γιατί έχουμε βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο, είναι μέσα από τις συνδρομές των συλλόγων μας ή αν βρούμε κάποιους που θέλουν να ενισχύσουν για να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Δηλαδή, όπως βοηθήσαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, που αγοράσαμε κάποιες μπλούζες με το λογότυπο της Φιλαρμονικής. Αυτές εφορεθήκαν σε συναυλίες για να μην πηγαίνουν τα παιδιά καλοκαιριάτικα με το μάλινο παντελόνι κτλ. Για να κάνουν. Και είχαν μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Μέχρι εκεί μπορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο εμείς ως σύλλογος. Με τα έσοδα τα δικά μας. Να πούμε ότι θα έρθουν ο κόσμος να παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, μια συναυλία με αντίτυπο. Ναι, κύριε Νέκα, προφανώς συμφωνείτε και εσείς με αυτό. Συμφωνώ βεβαίως. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι μέσα στα καθήκοντα του συλλόγου, στις προσπάθειες που γίνονται για τη Φιλαρμονική, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Που το έχουμε να το κάνουμε στο άμεσο μέλλον, όσο πιο σύντομα γίνεται, είναι ίσως κάποιες αγορές οργάνων για να τα χρησιμοποιούν στη Φιλαρμονική. Έχουμε μαζέψει κάποια χρήματα μετά από κάποιους ανθρώπους και συγκεκριμένα από μια οικογένεια ενός θανόντου. Θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον αυτά τα πράγματα, θα γίνει και επίσημη τελετή και προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους για να αγοράσουμε ένα όργανο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη Φιλαρμονική μας, για να μπορεί κάποιος. Αύριο να το παραλάβει, να μπορεί να παίξει. Τώρα, μην σας ρωτήσω για μουσείο, βεβαίως, γιατί εδώ δεν υπάρχει κτίριο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Είναι μια αγωνία που έχουμε, εφόσον όμως βρούμε ένα κτίριο. Πρέπει να στεγάσουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε. Υλικό υπάρχει, λέει. Υλικό υπάρχει. Κτίριο θέλουμε. Το κτίριο είναι το βασικό μας μέλημα που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με το Δήμο να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη, να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και όλα θα πάρουν τη σειρά τους. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θα σταθώ σε τρία πράγματα, σε τρία σημεία έτσι, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα από την απόψινή κουβέντα. Το πρώτο είναι η πρόταση που έχει κάνει η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας για το φεστιβάλ 3 με 4 Αυγούστου. Πρόταση που έχει κατατεθεί στον Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσου, τον κύριο Σπύρου, με το κόστος, κατά τη γνώμη μου, να μην είναι ιδιαίτερα υψηλό, τα 8.000 ευρώ που χρειάζονται για να γίνει κάτι τέτοιο, μια ανταλλαγή πολιτισμού και ιστορίας μεταξύ των φιλαρμονικών των τεσσάρων ή των τριών νησιών. Πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρήματα όταν σπαταλώνται για γεύματα, ας πούμε, 15 και 20 χιλιάδες ευρώ για ένα βράδυ. Το δεύτερο σημείο που θέλω να σταθώ είναι αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μιλωνάς, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα όργανα, αυτά έχει τελειώσει ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος, βγήκε η ανάδοχος εταιρεία και πρόκειται να έρθουν τον επόμενο μήνα. Και βεβαίως ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα στην Περιφερειακή Ενότητα να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση για τις στολές και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και βεβαίως, αρκετά σημαντικό και σπουδαίο, είναι αυτή η προσπάθεια που κι εσείς απόψε υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε σε ό,τι έχει να κάνει με τα σεμινάρια. Προκειμένου να προσελκύσετε τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα οποία θέλουν να μάθουν μουσική και να βγουν φυτώρια και να στελεχωθεί φιλαρμονική στο απότερο μέλλον με μουσικούς δυνατούς εισαγωγικά, οι οποίοι θα έχουν μια ευπρεπή παρουσία τόσο εντός Ζακύνθου όσο και εκτός νησιού και η φιλαρμονική
του Δήμου Ζακυνθίων θα είναι το παράδειγμα προς μίμηση μιας που είναι και η αρχαιότερη σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, μπορώ να πω μια παρακαλώ, κύριε Μπελέρη. Επειδή προηγουμένως και με την ευκαιρία ότι ο κύριος Προσωπάρης, είχα την τύχη πριν από κάποιες μέρες να βρεθώ στην Κέρκυρα με τη χοροδία της Φανερωμένης, που είμαι μέλος εκεί, στη δεύτερη συνάντηση χοροδιών. Όπου συμμετείχαν εκεί 35-36 χοροδίες. Ήταν κάτι το φανταστικό. Μια βόλτα που έκανα στην πόλη, είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι προγραμματισμένες 4-5 συναυλίες από μπάντες, από συμφωνικά σχήματα κτλ. Το λέω αλήθεια, μου πέρασε από το μυαλό να ζητήσω καλλιτεχνικό άσυλο στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον μια προσπάθεια μπορούμε να την κάνουμε να πλησιάσουμε. Να ξέρετε ότι εμείς δημοσιογραφικά τουλάχιστον είμαστε κοντά σας, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον πολιτισμό, την ιστορία και την νεολαία του τόπου μας. Και θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας βεβαίως, ούτως ώστε αυτό το εγχείρημα που εσείς έχετε ξεκινήσει να πάρει σάρκα και οστά σε μεγαλύτερη μορφή το επόμενο διάστημα. Έτσι, και αυτό σκεφτόμαστε επίσης να κάνουμε και μια καμπάνια τουλάχιστον από Σεπτέμβρη τώρα στα σχολεία. Mm-hmm. Να έρθουμε σε επαφή έτσι με τα νέα παιδιά για να έρθουν στην πάντα. Γιατί είναι. Και λόγω οικονομικής κρίσης, το είπε κάποιος, νομίζω ο κ. Προσωπάρης το είπε, είναι μια ευκαιρία για τελείως δωρεάν να μάθουν μουσική. Έχουμε κάποιες καλές επαφές. Και η μουσική ηρεμεί την ψυχή του ανθρώπου. Και σε μια εποχή που η ψυχολογία λίγο είναι πεσμένη. Ειδικά σήμερα που είναι η κατάσταση έτσι. Σωστά. Έχουμε και μια καλή σχέση και επαφή έχει ξεκινήσει με το μουσικό σχολείο. Είχε παρευρεθεί και ο διευθυντής του μουσικού σχολείου, ο κ. Φιωρεντίνο, στο σεμινάριο και στο ρεσιτάλ. Και είχαμε και την ενορχήστρωση ενός κομματιού από τον κύριο Κλάδη. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η προσφορά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να. Και τον κύριο Ρουμελιώτη. Και τον κύριο Ρουμελιώτη Κώστα. Που είναι ο δεύτερος κατά σειρά στην πάντα. Είναι η ψυχή της μπάντας, πραγματικά. Η ψυχή της μπάντας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε. Πολύ, κάνατε, πολύ καλά κάνατε και ευχαριστείτε και εμένα. Εγώ νομίζω ότι ήταν καθήκον να ασχοληθούμε και λίγο με τη φιλαρμονική, γιατί ξέρετε και τα πολιτικά θέματα δεν τελειώνουν και ποτέ. Είναι και λίγο ανιαρές οι συζητήσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ικανοποιήθηκε από αυτή την κουβέντα που κάναμε. Βγήκα κάποια πράγματα και μακάρι βεβαίως η κοινωνία να στηρίξει τη φιλαρμονική. Και θέλω να πω και το εξής: ότι όσοι αποβιώνουν και έχουν περιουσία και δεν έχουν παιδιά, καλό θα ήταν να αρχίσουν να σκέφτονται μήπως τελικά θα πρέπει να στηρίζουν δράσεις όπως η φιλαρμονική και όχι να αφήνουν τα λεφτά τους οπουδήποτε αλλού που δεν ξέρουν και τι τύχη θα έχουν στο μέλλον. Να είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης. Ναι. Έχουμε μια τέτοια, έχει γίνει μια αρχή. Και έχουμε σκοπό μακάρι να υπάρχει και μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο της Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων, τον κύριο Σάκη Νέγκα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελέρη. Το γραμματέα της Φιλαρμονικής, τον κύριο Γιάννη Μπελέρη, καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Ραψομανίκη. Νομίζω ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα απόψε και θέλω να περάσουμε το μήνυμα στα νέα παιδιά, αυτό που είπε ο κύριος Μπελέρης προηγουμένως. Και βεβαίως χρειάζεται και η συμμετοχή των καθηγητών και των δασκάλων σε αυτή την προσπάθεια που εσείς θα κάνετε από Σεπτέμβρη, προκειμένου τα νέα παιδιά να αποφύγουν άλλους πειρασμούς στη ζωή τους και να ασχοληθούν με τη μουσική. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.